Λοιπόν, ερχόμεθα μέσα εις τη Θεία Λειτουργία. Εις τη Θεία Λειτουργία υπάρχει πάντοτε θυμίαμα. Θυμίαμα. Αυτό είναι μία θυσία προς τον Θεό. Αλλά εκείνος ο θυμιατός που κρατάει ο ιερεύς έχει μεγάλο βάθος, μεγάλη ερμηνεία. Να την προσέξουμε λιγάκι. Το μέρος στο κάτω που είναι τα κάρβουνα είναι η Παναγία μας, η οποία εγέννησε το Θεό, το πυρ της θεότητος. Έπειτα, απάνω από το κάτω μέρος υπάρχει ένα άλλο, το οποίο κατεβαίνει πάνω στο θυμιατό και αυτό συμβολίζει τον ουρανό, τη σκέπη του ουρανού, η οποία σκεπάζει όλον τον κόσμο ο Θεός. Δεξιά και αριστερά υπάρχουν τρεις αλυσίδες, οι οποίες συμβολίζουν την Αγία Τριάδα, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Επάνω στις αλυσίδες αυτές υπάρχουν κουδουνάκια, τα οποία είναι 12 και το έναν είναι σαν τυφλό με ανοιχτό, ανοιχτή τρυπούλα που συμβολίζει τον Ιούδα ο οποίος έφυγε από εκεί. Βλέπετε ο θυμιατό τώρα, μιλούμε για το θυμιατό. Έπειτα, εφόσον έχουμε την Αγία Τριάδα, έχουμε την Παναγία μας, έχουμε τα κάρβουνα, τα αναμένα που είναι ο Χριστός, έρχεται η ώρα κατά την οποία έρχεται ο ιερεύς να σε θυμιάσει. Όταν σε θυμιάζει ο ιερεύς, εσύ κάνεις μία κλίση. Αυτό δεν είναι τίποτε άλλο ότι πιστεύω στην Αγία Τριάδα την οποία μου προσφέρει, λέει. Πιστεύω, Κύριε μου, πιστεύω. Διότι εκείνη τη στιγμή που θυμιάζει ο ιερεύς, σου υπενθυμίζει ότι είναι ο Θεός μπροστά σου, η Αγία Τριάδα, η Παναγία μας, η γέννηση του Κυρίου μας και ούτω καθεξής. Το θυμίαμα τούτο στην πρώτη εποχή του Αδάμ και της Εύας εγένετο με θυσία από τα γεννήματα που είχες ή ότι σε απασχολούσε. Ο Αδάμ και η Εύα έχουν δυο υιούς, τον Κάιν και τον Άβελ. Επρόσφεραν θυσία στον Θεό. Ο Κάιν ήταν γεωργός, σκληρός. Ο Άβελ ήταν βοσκός με τα προβατάκια. Όταν ερχόταν η ώρα για να θυσιάσουν στο Θεό, ο Κάιν επήγαινε και μάζευε όλο το σάπιο σιτάρι, το σάπιο κριθάρι, οτιδήποτε είχε και το έβαζε πάνω στα κάρβουνα για να πάει η θυσία του στο Θεό. Ο Άβελ πήγαινε και έπιανε το πιο καλύτερο αρνάκι και το έβαζε πάνω στα κάρβουνα για θυσία στο Θεό. Είδε ο Κάιν ότι η θυσία του Άβελ πήγαινε στο Θεό, η δικιά του διασκορπίζεται. Και αντί να βρει το λάθος, αντί να βρει την αιτία, εμπήκε μέσα του ο διάβολος για να χύσει το πρώτο αίμα πάνω στην γη. Το πρώτο αίμα το οποίο χύθηκε πάνω στη γη ήταν του Άβελ. Και παίρνει ο Κάιν τον αδερφό του και το φωνεύει. Και τότε άρχισε το μεγάλο μαρτύριο. Όπου πήγαινε, άκουε τη φωνή του Θεού. Κάιν, πού είναι ο αδερφός σου? Και τόλμησε ο άχαρο να πει, με έβαλες φύλακα του αδερφού. Κάιν, πού είναι ο αδερφός σου? Έφευγε. Πήγαινε παρακάτω. Κάιν, πού είναι ο αδερφός σου? Και συνέχιζε αυτό το ερώτημα. Και έγινε το μεγάλο το κακό, μεγάλη τιμωρία. Έφευγε από το ένα μέρος, πήγαινε στο άλλο, άκουε τη φωνή. Έμπαινε μέσα στα σπήλαια, άκουε τη φωνή. Πήγαινε στις απομονώσεις, άκουε τη φωνή.
και δεν μπορούσε πλέον να ησυχάσει. Αυτή ήταν η ζωή του Κάη, η ζωή του φωνέως. Παιδάκια μου, αυτή τη στιγμή που καθόμαστε εδώ, σας υπενθυμίζω και σας ερωτώ, εάν ποτέ το ανδρόγενο φτάσει σε σημείο κακιάς ώρας και κάνει έκτρωση των καρπών της κοιλίας, δηλαδή το παιδί το οποίο έστειλε ο Θεός, είναι εκ των φοβεροτέρων αμαρτημάτων. Πλην όμως, να έχουμε υπόψη ότι όσον φοβερή και αν είναι η αμαρτία, ο Πανάγατος Θεός αγαπά τα δάκρυα. Όταν χύσεις δάκρυα μετανοίας, σε έβαλαν στην αγκάλια του και στον παράδεισο. Ο ληστής επάνω στο σταυρό τι ήταν? Ήταν ένας κακούργος, ένας φωνιάς, ο οποίος έπαιρνε από την αγκάλια των μητέρων, έπαιρνε τα βρέφη, τους έκοβε τα στήθη των μητέρων και έπαιρνε τα βροφάκια και ανέβαινε στα δέντρα πάνω στην κορυφή και τα έσαιρνε από εκεί πάνω κάτω και τα σκότωνε. Και όμως, πάνω στο σταυρό, το ότι εγνώρισε εκείνος που ήταν εις το μέσον, ήταν αναμάρτητος, δεν είχε τίποτε, τον ομολόγησε Θεόν.